κύριο χαρακτηριστικό της εκπομπής μας είναι οι ζωντανές συνδέσεις. Πάμε στην Τινησία, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Αργυροπούλου, Διευθύντρια Τμήματος Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Τίνιδος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αργυροπούλου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν ξέρω αν είναι ιδανικές εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Το έχει στρώσει για τα καλά. Δεν ξέρω στην Τινησία τι επικρατεί. Έχει χιονίσει και στην Κρήτη σήμερα? Το έχει στρώσει στην Κρήτη για τα καλά. Α, τι ωραία. Είναι κάτι περίεργο για τα δικά σας τα δεδομένα, φαντάζομαι. Είναι κάπως, είναι. Κάθε πενταετία χιονίζει. Εκεί στην Τινησία τι επικρατεί? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν χιονίζει. Η αλήθεια σωστά. Είναι. Ποτέ δεν έχουν δει χιόνι εδώ στην Τίνιδα, αλλά υπάρχει χιόνι στα βούνα πάνω, ψηλά, γιατί είναι αρκετά, θα έλεγα, ορεινή χώρα, τουλάχιστον στο βόρειο τμήμα της. Και στα υψίπεδα εκεί πέρα έχει χιόνια, αλλά σε παραλιακά μέρη όπως είναι η Τίνιδα, όχι. Δεν υπάρχει. Να περάσουμε λίγο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εκεί στην περιοχή σας. Να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, ναι, να σας πω σε γενικές γραμμές. Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο εδώ στην Τίνιδα έχει ιδρυθεί από το 2001 και λειτουργούσε κανονικά μέχρι και το 2015, όταν σταμάτησε την λειτουργία του, δεν ξέρω για ποιους λόγους ακριβώς, μέχρι και το 20, μέχρι και πέρσι δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ την θέση της υπευθύνου εκπαιδευτικού στο Πολιτιστικό Κέντρο. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι λόγοι όπως τα πολιτικά γεγονότα του 2011 που είχαν γίνει εδώ στην Τίνιδα, η πολιτική αναστάτωση της χώρας κτλ. Που ήταν, θα έλεγα, ανασταλτικοί παράγοντες για την έλευση εδώ των εκπαιδευτικών από Ελλάδα. Και ένας επιπλέον λόγος για μένα, βιώνοντας την κατάσταση έτσι πως εξελίσσεται στη χώρα αυτή, είναι ότι για να αποσπαστεί κάποιος εδώ, εκπαιδευτικός, θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1. Κάτι το οποίο, εντάξει, είναι, θα έλεγα, ανασταλτικός παράγοντας για τους περισσότερους, γιατί τα γαλλικά δεν είναι και τόσο διαδεδομένα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ποιους? Θα σας πω. Έχουμε ένα τμήμα μητρικής γλώσσας κάθε Σάββατο που είναι για παιδάκια από 6 μέχρι 12 ετών, τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής, είτε από μάνα, είτε από πατέρα, είτε από παππούδες, και θέλουν να βελτιώσουν την ελληνική τους γλώσσα. Και τις υπόλοιπες μέρες είναι απογευματινά τα τμήματα και απευθύνονται σε ενήλικες, ντόπιους, Τινήσιους ή ξένους, Ευρωπαίους, Γάλλους, Άγγλους, Ρώσους. Υπάρχει και μεγάλη ρώσικη κοινότητα εδώ στην Τινησία. Η προσέλευση, το ενδιαφέρον για αυτή την πρωτοβουλία, σε τι βαθμό είναι? Κοιτάξτε να δείτε, φέτος ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησαν οι εγγραφές, τα τμήματα διπλασιάστηκαν. Έχω 2 τμήματα αρχαρίων, τώρα έχω δημιουργήσει και 3ο τμήμα αρχαρίων, στο 2ο τρίμηνο δηλαδή της χρονιάς. Έχω ένα τμήμα προχωρημένων από παλιά και τα πράγματα πάνε ευίωνα, θα έλεγα, πάρα πολύ καλά. Και πριν από λίγες ημέρες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο το γιορτάσατε, αν είναι έτσι δόκιμος ο όρος. Το γιορτάσαμε, θα έλεγα, με πολύ ωραίο τρόπο. Κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση στο προαύλιο χώρο της κοινότητας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και προαύλιος χώρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Οι μαθητές μας τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια, απήγγειλαν ποίηματα από Έλληνες ποιητές αφιερωμένα στην ελληνική γλώσσα. Υπήρξαν παρουσιάσεις, βίντεο παρουσιάσεις. Συνδεθήκαμε με το αντίστοιχο πολιτιστικό κέντρο κάτω στην Πρετόρια και παρουσιάσαμε ένα βίντεο αφιερωμένο στα παιδάκια του ελληνισμού κάτω στην Νότια Αφρική. Υπήρχε μια ωραία παρουσίαση ενός αρχαιολόγου μαθητή μας από το τμήμα των προχωρημένων για τον ελληνισμό κατά την αρχαιότητα εδώ στην Τινησία, η οποία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, θα έλεγα.
Υπήρχαν πολύ ωραίοι χαιρετισμοί, ωραίες παρουσιάσεις. Είχαμε και την κοπή της πίτας μας και αναγγείλαμε επίσης και τον διαγωνισμό ποίησης, ο οποίος ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα και τρέχει σε τρεις γλώσσες, στα ελληνικά, στα αραβικά και στα γαλλικά. Οι Τινίσοι πώς αντιλαμβάνονται την επαφή τους με την ελληνική γλώσσα? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι έχουν κάποιο λόγο που μαθαίνουν ελληνικά. Οι περισσότεροι είτε γιατί τους άρεσε από ανέκαθεν η ελληνική κουλτούρα, η μυθολογία, η ιστορία και όλα αυτά, ή γιατί έχουν επαγγελματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Είτε είναι ξεναγοί και θέλουν να βελτιώσουν τα ελληνικά τους για τους Έλληνες τουρίστες, είτε στον τουριστικό τομέα γενικά, τον εμπορικό τομέα, τον επιχειρηματικό τομέα. Τους αρέσει. Τους αρέσει. Γενικά η Τινίση είναι θετικά προσκύμενη σε ό,τι έχει να κάνει με Ελλάδα, με ελληνικό πολιτισμό, με ελληνική γλώσσα. Μας αγαπάνε ιδιαίτερα. Ελληνική κοινότητα στην Τινησία? Η ελληνική κοινότητα στην Τινησία είναι από τις παλαιότερες κοινότητες στη Βόρεια Αφρική. Ιδρύθηκε το 1643 μαζί με την κοινότητα, την ελληνική κοινότητα στην Τρίπολη, στη Λιβύη. Είναι από τις πιο παλιές. Είχε μεγάλη άνθηση όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες. Ειδικά στις αρχές του 20ου, ίσως μετρούσε και αρκετές χιλιάδες κόσμο. Τώρα, εντάξει, θα έλεγα ότι έχουν μείνει πολύ λίγοι. Ναι. Και οι περισσότερες οικογένειες είναι μεικτές, είναι από μεικτούς γάμους. Και είναι καινούργιας γενιάς, είναι πρώτης γενιάς, θα έλεγα. Μαζί με τα παιδιά, μαζί με τις οικογένειές τους, απαρτίζουν, θα έλεγα, έτσι, αριθμούν περίπου στα 80 άτομα. Μάλιστα. Πάνω κάτω. Η κυρία Αργυροπούλου σκέφτεται επιστροφή στην Ελλάδα? Κάποια στιγμή θα επιστρέψει, κυρία Αργυροπούλου. Αλλά προς το παρόν όχι. Πιστεύω ότι άλλα 2 χρόνια αυτά που δικαιούμαι, δηλαδή με βάση την νομοθεσία, ναι, της απόσπασής μου, άλλα 2 χρόνια θα κάτσω εδώ. Υπάρχει και μετά με το καλό θα γυρίσω. Και μετά με το καλό να γυρίσετε. Η καταγωγή σας από ποιο μέρος, δεν σας ρώτησα? Εγώ είμαι από Κατερίνη, είμαι βορειό Ελλαδίτισσα. Από πάνω. Ναι, έχω κάνει 2 χρόνια στο Κάιρο. Μετά μου ζητήθηκε από το συντονιστικό γραφείο να επανατοποθετηθώ εδώ στην Τίνιδα. Το έκανα με χαρά, γιατί λόγω και της γλώσσας που κατέχω, θεώρησα, ας πούμε, ότι εντάξει, έκανα έναν κύκλο στην Αίγυπτο, τώρα ας ξεκινήσω και ένα δεύτερο κύκλο στην Τινησία. Κάιρο ή Τινησία? Τινησία θα έλεγα. Τινησία, Τινησία. Δαγκωτώ. Ξέρετε κάτι? Ακολουθώ το ποίημα εγώ του Καβάφη, ναι, της Ιθάκης. Γράφει μέσα στο ποίημα του ότι είναι ωραίο έτσι να ζητούμε την Ιθάκη μας. Και πιο ωραίο φυσικά είναι απ' όλα είναι ο προορισμός προς αυτή. Και να γνωρίσουμε πολλές, λέει, πόλεις της Αιγύπτου και πολλά λιμάνια φοινικικά της Τινησίας. Εγώ τα έχω κάνει και τα 2 και έτσι θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Τυχερή, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν σας ρώτησα ένα μέρος εκεί στην Τινησία που σας θυμίζει Ελλάδα. Υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα. Ιδίως στο βόρειο τμήμα της, καταπληκτικά. Οι θάλασσες, οι ελιές. Είναι ίδιο είναι. Μάλιστα. Ίδιο. Κυρία Αργυροπούλου, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προέκυψαν. Να είστε καλά και εύχομαι καλά να τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.